Την ίδια ώρα που δεκάδες επιχειρήσεις στον Εύρο κλείνουν, ένα ζευγάρι μεταναστών από τη Γερμανία επέστρεψε στον τόπο καταγωγής τους, στο Δημότυχο, επενδύοντας στην περιοχή και δίνοντας θέσεις εργασίας. Το να κλείνουν επιχειρήσεις πλέον αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Ωστόσο, το να ανοίγει κατάστημα και ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, είναι είδηση. Μια εποχή που η επιχειρηματικότητα είναι ένα είδος προς εξαφάνιση, που τα μαγαζιά κλείνουν και που μόνο οι τολμηροί διατηρούν τα καταστήματά τους ανοιχτά, ένα ζευγάρι αποφάσισε να δώσει φως στην αγορά του Δημοτήχου και να ανοίξει τη δική του επιχείρηση. Όχι μόνο δεν φοβήθηκε το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της χώρας, αλλά αντιθέτως αποφάσισε να επενδύσει, εγκαταλείποντας μάλιστα τη Γερμανία όπου και ζούσε, για να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη και να δώσει θέσεις εργασίας. Με πολύ κόπο και μεράκι άνοιξαν την επιχείρησή του στο κέντρο της πόλης του Δημοτήχου, φτιάχνοντας ένα κατάστημα κόσμημα για την περιοχή και διαθέτοντας ιταλικά, γλυκά και παγωτά στους συντοπίτες τους. Ξεκίνησαμε πριν από το 1994 με ιταλική κουζίνα στη Γερμανία. Έκαναμε πάνω από 15 χρόνια στη Γερμανία ιταλική κουζίνα και αποφασίσαμε να δούμε στην Ελλάδα πριν 2 χρόνια. Πηγαινόμασταν και επειδή μας άρεσε η Ελλάδα τόσο πολύ ωραία, είπαμε να μείνουμε στην Ελλάδα και αποφασίσαμε να κάνουμε πάλι ένα ιταλικό στοιχείο στο Δημότυχο, ιταλικό παγωτό gelateria. Μαζί με τον σύζυγο αποφασίσαμε να ανοίξουμε το ιταλικό παγωτό εδώ στο Δημότυχο, γιατί θέλουμε να φέρουμε κάτι όμορφο εδώ σε αυτή την πόλη. Και εγώ με πολύ μεράκι, όχι μόνο τα παγωτά, αλλά και το μαγαζί, προσπάθησα να φέρω κάτι όμορφο σε αυτή την πόλη, γιατί πραγματικά μου αρέσει, είναι ο τόπος μου και θέλω να λέει ο κόσμος όμορφο πράγματα για εδώ, να βλέπει όμορφα πράγματα και να δει ότι πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον τόπο. Ήμουνα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και μόνο όποιος έχει ζήσει τόσα χρόνια καταλαβαίνει πόση αξία έχει η πατρίδα. Και έτσι θα θέλησα μαζί με τον σύζυγό μου που και εκείνος έχει μεγαλώσει εκεί να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Ελπίζω να σας αρέσουν οι γεύσεις και το μαγαζί μας. Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του τα εγγένεια του νέου καταστήματος, το οποίο και γλυκαίνει πλέον τη ζωή των κατοίκων, όπως άλλωστε λέει και το όνομά του. Μεταξύ αυτών που δοκίμασαν τα φρέσκα γλυκά και τα παγωτά και ο Δήμαρχος Δημοτήχου Παρασκευάς Πατσουρίδης, ο οποίος και ευχήθηκε καλές δουλειές. Σε μια δύσκολη εποχή, οι νέοι τολμούν με όπλο την ποιότητα. Η Τριάδα και ο Ηλίας Παρόγλου είναι δύο νέα παιδιά μορφωμένα. Η Τριάδα είναι αρχιτέκτονας, εργαζόταν στο εξωτερικό και επιχειρούν στο Δημότυχο, ανοίγοντας αυτό το πολύ ωραίο μαγαζί, πολύ ποιοτικό, και καλούμε τον κόσμο να τους βοηθήσουν. Ο Ηλίας και η Τριάδα Παρόγλου είναι ένα ζευγάρι που πάλεψε με τις οικογένειές τους στο εξωτερικό για 30 χρόνια. Άφησαν πίσω τους τη Γερμανία στη δυσκολότερη εποχή για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και επένδυσαν χρήμα, αλλά πάνω απ' όλα ψυχή στον τόπο καταγωγής τους. Κάποιοι θα τους αποκαλούσαν ρυψοκίνδυνους, κάποιοι άλλοι ονειροπόλους. Εμείς τους αποκαλούμε ρεαλιστές, αφού ξέρουν πολύ καλά ότι η ποιότητα κερδίζει και σε δύσκολους καιρούς.